Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Σήμερα Παρασκευή 21 του Μάη 2021. Ο Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Μαζί θα ταξιδέψουμε στο μαγικό κόσμο του εραστεχνικού αθλητισμού με την ιδιαίτερη λατρεία που έχουμε έτσι στον ρομαντικό αθλητισμό, στην εικόνα που ακόμα παραμένει ολοζώντανη παρά τις τόσες δυσκολίες, ιδιαίτερα σε οικονομικό επίπεδο με την πανδημία που ξέσπασε και τα πραγματικά δυσθεώρητα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ομάδες που δεν είναι επαγγελματικές, που δεν τροφοδοτούνται από διαφημίσεις και λοιπά έσοδα, αλλά έχουν να κάνουν με το πόσο πονάει ένας ή δύο, άντε το πολύ τρεις τρελοί άνθρωποι και βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Σήμερα μια τέτοια προσπάθεια θα γνωρίσουμε πηγαίνοντας στην Ιγουμενίτσα για να δούμε την ιστορία του θρυλικού Θεσπρωτού που δίνει τις δικές του αγωνιστικές μάχες φέτος. Θα μάθουμε την ιστορία του, θα δούμε που βρίσκεται. Θα μιλήσουμε και με τη μεγάλη έκπληξη τον προπονητή της ομάδας, για τον οποίο βέβαια έχουμε πολύ, πολύ μόνο καλά λόγια μπορεί κάποιος να πει από το πέρασμά του από τα ελληνικά γήπεδα. Για τον Χουάν Ραμόν Ρότσα λέμε, τον προπονητή του Θεσπρωτού, και τον πρόεδρο της ομάδας, τον κύριο Νίκο Τσιάπο, οι οποίοι σε πολύ λίγο θα είναι κοντά μας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στην Έρα Σπορ. Ξεκινάμε με τον ύμνο του Θεσπρωτού. Πάμε! Εντυπωσιακός ο ύμνος, έτσι πραγματικά. Να έρθει ο τίτλος στο λιμάνι. Ο Θεσπρωτός αγωνίζεται στη Football League, δηλαδή στην τρίτη κατά σειρά κατηγορία της χώρας. Σε μια χρονιά που, εντάξει τώρα τι να πει κανείς, κοντεύουμε να μπούμε γερά στο καλοκαίρι και έχουν παιχτεί μόνο 10 παιχνίδια για την ομάδα του Θεσπρωτού. Υπολείπεται 2 αγώνες από κάποιες ομάδες στη βαθμολογία, στον πρώτο όμιλο της Football League. Είναι στην 8η θέση ο Θεσπρωτός.
αλλά έχει δύο αγώνες λιγότερους από την Βέρεια που προπορεύεται στη βαθμολογία με 27 βαθμούς. Την Καβάλα που είναι δεύτερη με 25 έχει 11 αγώνες, έχει ένα αγώνα περισσότερο από το Θεσπρωτό. Ακολουθεί ο Πανσεραϊκός με 25 βαθμούς και 12 αγώνες, ο Πιερικός 20 βαθμούς σε 12 αγώνες, 16 βαθμούς επίσης σε 12 αγώνες έχει ο Ολυμπιακός Βόλου, 13 σε 12 αγώνες ο Αλμοπός, η Τρίγλια που είναι ο επόμενος αντίπαλος του Θεσπρωτού, θα τα πούμε όλα αυτά σε πολύ λίγο, είναι στην 7η θέση με 12 βαθμούς σε 12 αγώνες, 11 βαθμούς σε 10 αγώνες έχει ο Θεσπρωτός και ακολουθούν πιο κάτω ο Απόλλωνας Πόντου με 8 βαθμούς σε 11 αγώνες και η Κοζάνη, η Αθλητική Ένωση Ποντίων Κοζάνης με 4 βαθμούς σε 12 αγώνες. Και βέβαια την Κυριακή έχουμε το ντέρμπι, τον αγώνα ανάμεσα στην Τρίγλια και τον Θεσπρωτό, με διαιτητή τον Παϊρακτάρη Αθηνών και βοηθούς του Σάβα και Αναστασιάδη Σερών και τέταρτο τον Δραγούση του Κιλκής. Όλα αυτά γιατί μας αρέσει να παρακολουθούμε όχι μόνο τα λεγόμενα έτσι, μεγάλα πρωταθλήματα, αλλά και αν αναλογιστεί κανείς και τις ομάδες που ακούσαμε μόλις πριν από λίγο, είναι ομάδες με παρουσία στην πρώτη εθνική κατηγορία, με μεγάλη ιστορία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπάρχει μια εξέχουσα σημασία στην πορεία αυτού του πρωταθλήματος και των ομάδων οι οποίες διαγωνίζονται στο πρωτάθλημα αυτό. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Νίκο Τσιάπο, τον πρόεδρο του Σωματείου, και τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα. Κάνατε. Καλά, Νίκο μου, θέλω να μιλάμε στον Ενικό, έτσι είναι μια εκπομπή που έρχεται όσο πιο κοντά γίνεται στους καλεσμένους, να νιώσεις και εσύ μια άνεση και ο κόσμος που μας ακούει. Λοιπόν, δυσκολίες, πώς θες να ξεκινήσουμε λίγο από αυτά που βιώνουμε. Είναι δεδομένο ότι υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες για όλα τα σωματεία. Μια χρονιά που μόλις την τελευταία στιγμή φαίνεται να σώθηκε. Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια, όχι μόνο για την διάσωση της ομάδος, αλλά γενικότερα από την ίδρυση του Θεσπρωτού του 1900. Συγγνώμη για τη φωνή μου, αλλά είμαι λίγο πιασμένος. Δεν μιλάω κατά αυτόν τον τρόπο. Λίγο πιασμένη η φωνή μου, αλλά εν πάση περιπτώσει θα προσπαθήσω. Μια χαρά ακούγεσαι πάντως. Από το 1948 λοιπόν που ιδρύθηκε ο Θεσπρωτός έως και σήμερα, αυτό το πλατανόφυλλο έχει μια σημαντική αξία, ας πούμε, για όλους εδώ τους ανθρώπους της περιοχής μας. Εμένα λοιπόν μου δόθηκε η τιμή να αναλάβω από το 2019 την ομάδα με συμπαραστάτη, οικονομικά συμπαραστάτη, τον κύριο Ραμπατζάκη, που είναι προσωπικός μου φίλος εδώ και 30 χρόνια. Όταν λοιπόν τον κάλεσα τον κύριο Ραμπατζάκη να αναλάβει αυτό το εγχείρημα, να το αναλάβουμε μάλλον παρέα, η αρχική του απάντηση ήταν αρνητική. Αλλά μετά από πίεση δική μου, θα έλεγα, κατάφερα να τον μεταπίσω και να πει το ναι. Με την προϋπόθεση ότι θα αναλάβω εγώ την Προεδρία. Ήταν πρόταση του Ραμπατζάκη, όχι δική μου. Ναι. Και το εγχείρημά μας ήταν να κάνουμε έναν σύλλογο επάξιο από αυτό που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Άρα λοιπόν αυτό που κάναμε εμείς ήταν να βρούμε έναν προπονητή ικανό όπως ο κύριος Χουάν, ο οποίος με την πρώτη πρόταση που του κάναμε και τον τρόπο που του είπαμε ότι ποια είναι η φιλοσοφία μας και τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε, την άλλη μέρα βρέθηκε αμέσως εδώ. Ο Χουάν υποπτεύομαι ότι αποτελεί ένα μπόλο έλξης τόσο για το φύλαθλο κοινό, όσο και για τους παίκτες και για τους παράγοντες ομάδες, γιατί πέρα από την παρουσία του εντός αγωνιστικών χώρων ως ποδοσφαιριστής και ως προπονητής, είναι νομίζω και ο χαρακτήρας του αυτός ο οποίος έτσι, δίνει μια άλλη αξία στην όλη ιστορία. Έτσι. Έχει ταυτιστεί η φιλοσοφία του Χουάν και η ποδοσφαιρική, αλλά και η πλευρά του ανθρώπου, ας πούμε, γενικότερα. Έχει ταυτιστεί με εμάς, όχι μόνο με μένα, αλλά και με όλα τα παιδιά που είμαστε στο Διοικητικό Συμβούλιο και με τον κύριο Ραμπατζάκη, που φυσικά ήταν η πρόταση του κύριου Ραμπατζάκη. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που έχουμε έναν άνθρωπο όπως ο Χουάν που είναι κοντά μας, ο οποίος μας δίνει μαθήματα ποδοσφαίρου και μαθήματα ζωής, ας πούμε, για όλους μας. Όχι μόνο για το ποδόσφαιρο. Γενικότερα ο Χουάν έχει μια προσέγγιση πολύ ανθρώπινη σε αυτό που λέγεται ποδόσφαιρο. Τελείως διαφορετική από όλους τους προπονητές. Άρα λοιπόν αυτό που έχουμε κάνει αρχικά είναι να γίνει μια ομάδα πρότυπο στην Ελλάδα, το οποίο φιλοξενεί παιδάκια από 16 χρονών από όλη την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 6 παιδιά, ταλαντούχα παιδιά, από Πελοπόννησο, από Κέρκυρα, από Θεσσαλονίκη. Τα φιλοξενούμε εδώ, έχοντας και δύο βοηθητικά κήπεδα στην Κεστρίνη, τα οποία μας δίνεται η ευκαιρία να τα εκπαιδεύσουμε και να έχουμε στο μέλλον ταλαντούχα παιδιά
από όλη την Ελλάδα. Νίκο, για τα παιδιά αυτά που λες τώρα, είναι παιδιά τα οποία παίζουν στην πρώτη ομάδα ή στις ακαδημίες ηλικιακά, το ρωτώ, γιατί είπες ότι είναι 16 χρονών και έχουν έρθει από διάφορα. 16-17 χρονών, τα οποία πηγαίνουν ένα σχολείο εδώ πέρα, τα φιλοξενούμε εμείς, έχουν έρθει οι γονείς τους εδώ, έχουμε γνωριστεί, έχουν δει σε ποιο μέρος μένουν, σε ποιο σχολείο θα πηγαίνουν, ποιος θα είναι αυτός που θα τους εκπαιδεύει. Και ειλικρινά, ευρωπαϊκά είναι... πρότυπα, ε! Μπράβο! Μπράβο, εντάξει, όχι ακριβώς. Γιατί θέλουμε, όχι, λίγο γιατί... παραπάνω, θέλουμε λίγο βοήθεια παραπάνω στις εγκαταστάσεις για να τις ολοκληρώσουμε στο σημείο και στο επίπεδο το οποίο επιθυμούμε. Ναι. Αλλά ήταν ένα πρωτοξεκίνημα το οποίο, δόξα τω Θεώ, μέχρι τώρα πάει πάρα πολύ καλά. Αυτά τα παιδιά λοιπόν, λόγω του κορονοϊού, αρχικά ήταν για να συμμετέχουν στην από 17. Αλλά λόγω της κατάστασης ότι δεν διεξήχθηκε το πρωτάθλημα της ΚΑΠΑ 17, αυτά τα παιδάκια προπονούνται με την πρώτη ομάδα. Και τα παίρνει και ο Χουάν και στην αποστολή. Όχι όλα τα παιδιά, σταδιακά. Παίρνει κάποια μαζί, ούτως ώστε να τα μοιήσει σε αυτό τον τρόπο, ας πούμε, το πώς γίνεται ένα παιχνίδι σε αυτές τις κατηγορίες. Να δούμε, Νίκο μου, τι λέει και ο Χουάν για όλη αυτή την ιστορία. Χουάν, καλησπέρα. 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 Τι γίνεται, όλα καλά? Μια χαρά, εγώ είμαι στο παράδεισο. Είναι τόσο ωραία εκεί, έτσι. Η Κούβα και η Άγιο Δομήνικο είναι ένα μηδέν δίπλα από τη Θεσπρωτεία και όλη την περιοχή εδώ. Αλήθεια? Ναι, όντως. Εγώ ανοίγω το παράθυρό μου εδώ και βλέπω την Κέρκυρα απέναντι. Βλέπω παξί, αντιπαξί. Κάνω αριστερά, είμαι παρακαδιά, σίβωτα, πάργα, τι να σου πω. Όντως, μέσα στον παράδεισο. Λοιπόν, παράδεισο. Να σου πω, Χουάν, εδώ τα κόλπα που γίνονται εδώ στην Έρα Σπορ, στην εκπομπή μας, παρότι εγώ δεν είμαι Παναθηναϊκός, έτσι. Τα δύο παιδιά που είναι σήμερα στην εκπομπή, στη ρύθμιση του ήχου, ο Γαβρίλ Ρεμούνδος είναι Παναθηναϊκάκιας και ο Νικόλας Ομοσχονάς, ο οποίος είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, τώρα εδώ χαιρετάει. Μεγάλη χαρά που μίλησε μαζί στο τηλέφωνο και δική μας μεγάλη χαρά, Χουάν, γιατί αυτό λέγαμε και νωρίτερα, ότι η πορεία σου στο ποδόσφαιρο και η πορεία σου μέσα από αυτό ως χαρακτήρας κυρίως έχουν αφήσει ένα ξεχωριστό, ένα τελείως διαφορετικό στίγμα. Λοιπόν. Εγώ επειδή από μικρό παιδί αγάπησα περισσότερο το άθλημα παρά το επάγγελμα, το έκανα επάγγελμα ένα χόμπι που είχα και ένα ταλέντο που είχα και προσπάθησα πάντα να σεβαστώ το ίδιο το ποδόσφαιρο. Και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι η εικόνα που άφησα καθήνα είναι καλή. Σίγουρα, σίγουρα. Λοιπόν, θα πούμε και για τον Παναθηναϊκό στην πορεία. Παραμένει στη γραμμή μας φυσικά ο πρόεδρος του Θεσπρωτού, ο κύριος Νίκος Τσιάπος. Και θέλω να μας πεις λίγο για την ομάδα. Πότε την ανέλαβες, ποιες είναι οι προοπτικές και τι ήταν το δέλεαρ αυτό που σε έφερε κοντά, πέρα από αυτό που μας περιέγραψε έτσι με τη φοβερή τοποθεσία και τους φοβερούς ανθρώπους, αλλά και η ομάδα ως project, Χουάν. Ναι, το πρώτο είναι ότι εγώ πια δεν κυνηγάω τίποτα υλικό. Κυνηγάω ένα μέρος που αισθάνομαι ωραία. Κυνηγάω ένα μέρος που υπάρχει προοπτική, ένα όραμα. Και έτυχε ξαφνικά μια μέρα με πέρα τηλέφωνο ο ιδιοκτήτης, ο Γιώργος Αραμπατζάκης, και μου προτείνει αυτό και του είπα βεβαίως. Μου είπε, εντάξει, τον γνωρίζει τον Γιώργο εδώ και πολλά χρόνια και ξέρει ακριβώς τι ζητάω εγώ, και βάλαμε ένα πρόγραμμα έτσι ωστόσο από 5 έως 7 χρόνια. Αυτό το λέω εγώ, το πιστεύω εγώ, ότι μπορούμε να φτάσουμε στην υψηλότερη κατηγορία. Βέβαια η χρονιά αυτή που περνάμε είναι μια χρονιά που μας έφερε πίσω σε πολλά πράγματα, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά αν μιλάμε για ποδόσφαιρο, μας άφησε πολύ πίσω. Άκουγα εδώ, δεν ξέρω ποιος μιλούσε, για το ΚΑΠΑ 17 που δεν μπορούσε να συμμετέχει τα παιδιά. Ο πρόεδρος, ο Νίκος ο Τσιάπος. Ναι. Εγώ θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους γονείς που σκεφτήκατε σε εμάς. Μην ξεχνάμε ότι είχα παιδιά από Θεσσαλονίκη, από Πελοπόννησο, από Κέρκυρα. Παιδιά που σε ηλικία σχολική, που με την βοήθεια του Δήμου Φιλιάτης και ο Σπύρος ο Παπάς ο Δήμαρχος μας παραχώρησε μια αιστεία
εφηβική, ωστόσο να μείνουν τα παιδιά εκεί με όλες τις καλές συνθήκες και να πάνε σχολείο. Από αυτά τα παιδιά τώρα είναι τρεις η πρώτη ομάδα. Την Κυριακή που μας πέρασε, που χάσαμε 1-0 με την, στο Πανσεραϊκό, έκανε το δεύτερο παιχνίδι στο Τρίφωνα Δερβίση που είναι 2004 εφηγηθεί. Τότε εμείς σκοπεύουμε στο μέλλον και πρώτα απ' όλα μας αφήνει όλη την αυτή η πανδημία αυτή να βάλουμε μπρος το πρόγραμμα και σκοπεύουμε μετά από κάποια χρόνια να έχουμε μόνο παιδιά από την Ακαδημία να, για να μπορεί να οι περισσότερα παιδιά στα Ακαδημία να μπορεί να παίξει στην πρώτη ομάδα του στο εσωτερικό. Αυτό είναι το ένα όραμα και νομίζω ότι οι συνθήκες που έχουμε εδώ είναι ιδανικοί με ένα αθλητικό κέντρο πεδίο γήπεδα με εστιατόρια για τους ποδοσφαιριστές. Έχουμε σανέσεις που θα καλυτερεύσουμε σίγουρα χρόνο με χρόνο. Καινούριο γήπεδο και ηρεμία που δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Λοιπόν, με βάζεις τώρα στο Δέλεαρ, Χουάν, να κάνω μια ερώτηση την οποία θα την απευθύνω και στους δυο σας, δηλαδή και σε σένα και στον Πρόεδρο. Ναι. Συζητάμε, είπες για τα παιδιά των Ακαδημιών, το πρόγραμμα, το σχεδιασμός να βγουν νέα παιδιά, να υπάρχει σε 6-7 χρόνια μια δυνατή ομάδα που θα βασίζεται στα παιδιά των Ακαδημιών. Και θέλω να πω λίγο έτσι, σε ένα γενικότερο πλαίσιο, δεν έχει φτάσει τόσο στις μικρές κατηγορίες, στις μικρότερες κατηγορίες, αλλά βλέπουμε στη Super League και στη Super League 2 έναν αριθμό ποδοσφαιριστών που έχουν έρθει από το εξωτερικό, οι οποίοι δεν ξέρω κατά πόσο, Χουάν, προσδίδουν. Κοίτα την εποχή που ήρθες εσύ, έκανες την αλλαγή, δηλαδή ήταν ορατή η παρουσία σου αγωνιστικά μέσα στο γήπεδο. Έρχονται παίκτες τώρα από το εξωτερικό, οι οποίοι είναι της σειράς, άποψή μου αυτή, θέλω να με διορθώσεις αν κάνω λάθος, και θέλω να μας το πει και ο Πρόεδρος μετά για τη φιλοσοφία αυτή που είπες, δηλαδή στηρίζουμε τα παιδιά της περιοχής, μαζεύουμε και άλλα παιδιά από διάφορες περιοχές, φτιάχνουμε τις ακαδημίες και προσπαθούμε να φτιάξουμε μια ομάδα με πιτσιρίκια. Ναι. Κοίτα, εγώ το έχω δηλώσει το παρελθόν ότι το μεγάλο πρόβλημα του ποδόσφαιρου στην Ελλάδα ξεκίνησε το 97. Τι σημαίνει το 97? Άρχισε να ισχύει το Πούμαν, έτσι. Το Μπόσμαν και Λεκούμαν, ναι. Τότε από εκεί και πέρα οι περισσότεροι περιοχές της Ελλάδας, οι παραδοσιακοί, δηλαδή Θεσσαλία, Σέρες, Δράμα, Καβάλα και πολλές άλλες περιοχές που ήταν πολύ πλούσιο με εύστοχο υλικό, καλό υλικό, παιδιά που αφήσαν ιστορία στον ελληνικό ποδόσφαιρο κτλ. Βρήκα το εύκολο δρόμο να φέρουμε 10 Γάλλοι, υποτίθεται, γιατί να δαπανίσουμε στην Ακαδημία, να φέρουμε έτοιμους ποδοσφαιριστές κτλ. Και αυτό ήταν το πρόβλημα μεγάλο της αυτής της ομάδας. Πήγαν να εξαφανιστούν Σέρες, Δράμα, Καβάλα, η Λάρισα τώρα πέρασε μια πολύ μεγάλη περιπέτεια, τώρα σηκώθηκε, αλλά βλέπουμε και η Λάρισα η ίδια το σήμερα με πάρα πολλούς ξένους και τα λοιπά, σε μια περιοχή που στο παρελθόν αν φέρουμε από το Αίμιστο Μιτσιμπόνα και Παραφέστας και Γαλίτσιο και Παλαόρα και όλα τα παιδιά, εγώ να τριχιάζω μόνο που ακούω αυτά τα ονόματα. Και ήμουν πάρα πολύ τυχερός που είχα την δυνατότητα να παίξω εναντίον τους. Τώρα αυτά δεν υπάρχουν πια, έχουν αλλάξει εποχές, δεν δαπανίζουμε πια. Κακό νομίζω αν ο κύριος Ζαγοράκη που θα είναι τώρα πρόεδρος της ΕΠΟ μπορεί να βάλει μια τάξη σε αυτό και να υποχρεώσει ομάδα να υπάρχουν ακαδημίες, να βγουν ξανά τα ταλέντα πολύ μεγάλα που η Ελλάδα παράγει πάρα πολύ. Αλλά τώρα δεν έχουν χώρο για να μπορούν να βγουν, γιατί είναι πολύ εύκολη λύση το κοινοτικό και το κοινοτικό και το κοινοτικό. Υπάρχουν ομάδες καλές, ας πούμε, που είναι ο Άρης και παίζει ο Δελιζήσι μόνο στην πρώτη ομάδα του Άρη και οι υπόλοιποι είναι ξένοι. Μάλιστα. Νίκο Τσιάπο, θα ήθελα την άποψή σου και εσύ για το πώς χτίζεται αυτή η ομάδα του μέλλοντος, πώς την έχετε σκεφτεί και πώς οδεύει προς μια ανατροπή, γιατί τα δεδομένα δυστυχώς δεν είναι και τόσο έτσι, θετικά. Το μέλλον δεν φαίνεται βίωνο. Εμείς, όπως σας είπα και πριν, είμαστε ενάντια στο κατεστημένο που έχει δημιουργηθεί έως τώρα. Προσπαθούμε να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία στα νέα παιδιά και στα δικά μας τα παιδιά. Δυστυχώς η επαρχία έχει μείνει πάρα πολύ πίσω σε αυτόν τον τομέα. Κάθε επαρχιακή πόλη, όπως είπε και ο κύριος Χουάν, έβγαζε απίστευτα ταλέντα με όρεξη και διάθεση για ποδόσφαιρο. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν τα παιδιά, τα μηνέα παιδιά, με πολύ διαφορετική νοοτροπία.
ίσως έχουν επηρεαστεί από τον τρόπο ζωής της νέας εποχής, των νέων συνθήκων, και το ποδόσφαιρο το έχουν σε μια δεύτερη μοίρα. Παρ' όλα αυτά, εμείς κάνουμε μια προσπάθεια τρομερή να επαναφέρουμε αυτά τα παιδιά στο γήπεδο, και έχοντας δίπλα μας και τον Χουάν που έχει αυτό το μαγικό τρόπο να τα εκπαιδεύσει, η άποψή μας και η προσέγγιση μας πάνω σε αυτόν τον τομέα είναι κάθετη. Δηλαδή θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά να προσελκύσουμε αυτά τα νέα παιδιά, να τα τραβήξουμε από αυτούς τους χώρους που λέγονται βίντεο, που λέγονται δεν ξέρω τι, να φύγουν από την τηλεόραση και να έρθουν να προπονηθούν, να μπουν σε ένα πολύ ωραίο χώρο, σε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα την οποία έχουμε αυτή τη στιγμή. Όπως είπε ο Χουάν, έχουμε δύο εξαιρετικά γήπεδα βοηθητικά, έχουμε ένα κεντρικό γήπεδο, το οποίο πραγματικά είναι στολίδι για την πόλη μας. Άρα λοιπόν ο στόχος μας είναι να γίνει μια επανακίνηση της νεολαίας στο χώρο αυτόν εδώ. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω, Νίκο, όταν πήρατε την απόφαση να καλέσετε τον Χουάν, ο οποίος, όπως μας είπες, αποδέχθηκε στη στιγμή, δηλαδή στο φτερό, δεν υπήρχε η ανησυχία και ο φόβος σε εσάς τους παράγοντες του Θεσπρωτού? Ένα τόσο μεγάλο όνομα, μήπως είναι δύσκολο να τον κρατήσει η ομάδα, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω την ομάδα, έτσι. Αλλά μιλάμε για έναν προπονητή ο οποίος έχει κάτσει στον πάγκο του Παναθηναϊκού δύο φορές, του Άρη, της Ξάνθης, του Ηλυσιακού δύο φορές, του Πανηλιακού, της Καλαμάτας, στην Κύπρο, του Ολυμπιακού Λευκοσίας, και τώρα φιγουράρει από το 19 στον πάγκο του Θεσπρωτού. Είναι αυτό το project δύσκολο και για την ομάδα σας? Όταν τέθηκε το όνομα στο τραπέζι των συζητήσεων του Χουάν, αρχικά, και να σας δώσω να καταλάβετε, εγώ δεν το πίστευα ότι θα ερχόταν ο κύριος Χουάν εδώ κοντά μας. Όταν προχώρησε αυτή η διαδικασία του να έρθει και γνωριστήκαμε, διότι ήξερα τον Χουάν, ας πούμε, σαν ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού και όλη αυτή την καριέρα την οποία έχει δημιουργήσει στον ελλαδικό χώρο. Όταν λοιπόν τον γνώρισα, διαπίστωσα ότι είναι ένας άνθρωπος που είναι τόσο λάτρης του ποδοσφαίρου και είναι τόσο ταυτισμένη η φιλοσοφία η δική μου, των συνεργατών μας, στα στελέχη που υπάρχουν, ακριβώς με το ίδιο σκεπτικό που έχει και ο Χουάν. Άρα λοιπόν για μας ήταν μεγάλη τιμή να βρίσκεται ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου όπως ο Χουάν στο χώρο μας. Οπωσδήποτε έχει συμμετέχει, ας πούμε, σε ομάδες που είναι μεγάλης εμβέλειας. Έτσι, ο Θεσποτός είναι μια μικρή ομάδα σε σχέση με αυτά εδώ τα οποία έχει διανύσει ο Χουάν. Αλλά το θέμα ότι ο άνθρωπος αυτός αγαπάει τόσο πολύ αυτό το ποδόσφαιρο και μας έδωσε να καταλάβουμε ότι σιγά σιγά κτίζεται μια ομάδα ανεξαρτήτου αποτελεσμάτων. Εμείς παίζουμε με χαρά για το ποδόσφαιρο. Εμείς οι έξω από το ποδόσφαιρο, αυτοί που δουλεύουμε πάνω σε αυτό το χώρο, το κάνουμε με αγάπη προς αυτό. Δεν το κάνουμε ότι έχουμε κάποια οικονομικά κίνητρα προσωπικά για εμάς. Είναι κάτι το οποίο έχουμε βάλει κάτω στο τραπέζι και λέμε, παιδιά, να γίνει κάτι με τα νέα παιδιά. Αυτός είναι ο σκοπός μας, να τα προσελκύσουμε. Άρα λοιπόν ο Χουάν είναι, τι να σας πω, είναι ο άνθρωπος ο οποίος μας καθοδηγεί πλήρως πάνω σε αυτόν τον τομέα και μας βρίσκει σύμφωνο σε αυτό το πράγμα. Δεν είναι το αποτέλεσμα για μας. Δεν είναι μόνο η νίκη. Για μας το ποδόσφαιρο είναι κάτι άλλο. Είναι μια χαρά. Γι' αυτό φέρνουμε και οι άνθρωποι μέχρι πρότινος που επισκεπτόταν το γήπεδο, οι θεατές, τέλος πάντων, οι φίλαθλοι, να σας δώσω να καταλάβετε ότι ερχόταν 1.000-1.500 άτομα και οι φίλαθλοι ήταν γυναίκες, παιδιά, οικογένειες. Δεν ήταν αυτός ο χώρος όπως ήταν παλαιότερα να έρθει κάποιος και να εκτονωθεί αυτό το δίωρο. Έρχονται άνθρωποι να διασκεδάσουν 2 ώρες στο γήπεδο με αξιοπρέπεια, να χαρούν τέλος πάντων αυτό το 2 ώρο και όχι να εκτονωθούν. Μία άλλη φιλοσοφία. Μία άλλη φιλοσοφία. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Γαβρίλ Ρεμούντος, ο οποίος πανηγυρίζει εδώ για τον Παναθηναϊκό του. Έδωσε τη σειρά του στον Άγγελο Φιλτισάκο, τον καλό φίλο και συνεργάτη. Ο Νικόλας Μοσχονάς παραμένει στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Λουκάς Λουκά, ο οποίος είναι από τα μέρη σας, πρόεδρε, πήρε τηλέφωνο ο συνάδελφος και στέλνει πάρα πολλούς χαιρετισμούς και στην ομάδα και σε σένα προσωπικά και στο Χουάν. Και θέλω να ρωτήσω το Χουάν.
Ξέρεις, Χουάν, από το 13 που έτσι τελείωσε η ιστορία με τον Παναθηναϊκό, πολλοί κόσμος περίμενε και έλεγε ότι μάλλον τελείωσε και ο Χουάν, δεν θα ξανασχοληθεί με την προπονητική, τον χάσαμε. Και τώρα βλέπουμε ότι έχεις μπει σε ένα project το οποίο είναι, έτσι, έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μια ιδιαίτερη προοπτική, και μου φαίνεται ότι είναι επίμονο και για σένα, και επίπονο αλλά και επίμονο. Ναι, όχι. Εγώ όντως, όταν τελείωσα το 12 με το Παναθηναϊκό το 13, ήταν δύσκολο να ξαναμπω στον χώρο του ποδοσφαίρου, γιατί έτσι είναι η Ελλάδα. Είναι φτιαγμένη έτσι, το ποινοτροπίες και το τρόπο που λειτουργούν κτλ. Τότε εγώ το θέμα της προπονητικής δεν το αφήσω ποτέ. Γιατί το έχω χαριτολογώντας, λέω, θα αφήσω τα κοκαλάκια μέσα στο γήπεδο. Ελπίζω να είναι τα 110 μου χρόνια. Αλλά... Μακάρι, το ευχόμαστε όλοι. Αλλά είναι δύσκολο. Η προπονητική είναι ένα κομμάτι πολύ δύσκολο στην Ελλάδα. Εδώ υπάρχουν ένα αρνητικό αποτέλεσμα, δύο αρνητικά αποτελέσματα, και υπάρχουν τα έκτρουγα, όπως είχαν, ας πούμε, προχθές μετά από ένα παιχνίδι Καλυθέα-Εργάλεο, τι έγινε μέσα στο Εργάλεο, τι έγινε κτλ. Εμείς δεν έχουμε αυτό το σκεπτικό, γι' αυτό εγώ δέχτηκα την πρόταση, και πέρα από αυτό είπα την αρχή ότι δεν κυνηγάω τίποτα υλικά, κυνηγάω μια καλύτερη και ομορφότερη ζωή γενικά, γιατί είμαστε με τη Λίνε 45 χρόνια, κυνηγάμε ένα, σκεφτόμαστε μπάλα, σκεφτόμαστε προπονήσεις, συνθήκες κτλ. Και τώρα είναι η ώρα να σκεφτόμαστε και αυτά, αλλά να έχουμε μια γαλήνη ησυχία και σε ένα μέρο που έχω την εντύπωση ότι μας εκτιμάνε. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Το όλο το υπόλοιπα δεν είναι τίποτα για μένα. Από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε ένα όραμα. Ο Νίκος ο Τσιάπο είπε ότι δεν μας ενδιαφέρει τόσο το αποτέλεσμα. Ναι, εντάξει, μέχρι ένα σημείο μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Δυστυχώς το αποτέλεσμα είναι να καθορίζει κάποια πράγματα. Αλλά στο ποδόσφαιρο, εγώ έχω την εντύπωση ότι το ποδόσφαιρο είναι το πιο δίκαιο άθλημα που υπάρχει στον κόσμο. Και στο τέλος της ημέρας θα πάρεις αυτό που αξίζεις. Και αυτοί που δεν αξίζουν θα πάρουν προσωρινά, και στο μέλλον θα το επιτρέφει ανάποδα. Γι' αυτό νομίζω ότι εμείς πάμε βήμα-βήμα. Οι καλές συνθήκες, έχουμε και άλλα, και θα παρουσιάζουμε και κάποια στιγμή κάποια άλλα πράγματα που θα κάνουμε με ησυχία και τα λοιπά. Και εγώ λέω, αυτό το λέω εγώ, μέσα σε 7 χρόνια μπορούμε να φτάσουμε στο πιο ψηλό σκαλοπάτι του ποδοσφαίρου, που είναι η Super League 1. Λοιπόν, μακάρι. Χουάν, έχω σπάσει τα τηλέφωνα εδώ στην Era Sport από φίλους του Παναθηναϊκού κυρίως, οι οποίοι τώρα λογικά έχουν αρχίσει και αγαπούν και το Θεσπρωτό με όλο αυτό το δέσιμο, και μας ζητάνε να σε ακούσουμε. Εγώ θέλω να πω στον κόσμο του Παναθηναϊκού, εγώ τελείωσα για το Παναθηναϊκό, και ήταν την ηρωνία του ποδοσφαίρου, ήταν το εξής, ότι έφυγα από ένα σωματείο που σχεδόν η ολόκληρη μου τη ζωή, περισσότερα χρόνια τη ζωή μου, ήμουν εκεί μέσα. Από εκεί και πέρα περνάει μια περιπέτεια, θέλει υπομονή, αλλά θέλει ξεκάθαρα τα πράγματα να συζητάνε τι μπορεί να γίνει από εδώ και μπρος, που είναι ένα δύσκολο κομμάτι, την υπομονή, την οργάνωση και το ένα όραμα που είναι να ξαναβρει το DNA ο Παναθηναϊκός όπως ήταν παλιά. Δεν είναι τόσο εύκολο, θέλει τώρα πολύ μεγάλη υπομονή. Λοιπόν, θα τα πούμε σε πολύ λίγο, γιατί μας έχουν ζητήσει να σε ακούσουμε και διαφορετικά, πέρα από την ομιλία σου και την παρουσία σου στα γήπεδα, έχεις και μια άλλη αξιόλογη παρουσία, και πάμε τώρα με τη βοήθεια του Άγγελου Φιλτισάκου να ακούσουμε ένα τραγούδι για τον Παναθηναϊκό που έχεις γράψει και μιλήσει, Χουάν, και επανερχόμαστε σε 2 λεπτάκια. Πάω, σε αγαπάω, λέει ο Χουάν Ραμόν Ρότσα. Αυτό το τραγούδι το έχει γράψει ο Νίκος ο Καρβέλα, και φωνητικά κάνα για να βήσει. Ήταν το 84, ήταν το τραγούδι. Στις δόξες σου και εσύ, έτσι. Στις δόξες σου και εσύ, λέω. Ναι, εντάξει. Εγώ ήμουν πολύ τυχερός, γιατί την εποχή εκείνη που κάναμε πολύ παρέα με τον Νίκο, με την Άννα, έχω δει πώς δημιουργούσαν κάποια τραγούδια, όπως το 12, ας πούμε, ήταν συνέχεια, το άκουγα, και πώς κάνετε ένα τραγούδι, φοβερό είναι. Αυτό το τραγούδι το έκανα σε 2 λεπτά ο Νίκος, πήγαμε σε ένα στούντιο και το κάναμε. Ναι. Ήταν η εποχή που πριν από το ημιτελικό του Champions League, του πρωταθλητής, τότε με τη Liverpool. Ναι, με αυτό λέω, ήταν πραγματικά μια μεγάλη εποχή. Θέλω να σε ρωτήσω, Χουάν, πέρασαν και μπόρες στην παρουσία σου
στον Παναθηναϊκό. Ναι. Πέρασες και εσύ μεγάλες μπόρες, στεναχώριες. Είναι σημαντικό να ακούσουμε από σένα τον ίδιο να μας πεις για το συναίσθημά σου για όλη αυτή την ιστορία που λέγεται Παναθηναϊκός. Όχι, εγώ στο Παναθηναϊκό νομίζω ότι περισσότερες στιγμές ήταν πάρα πολύ όμορφες στιγμές. Το μόνο όταν μου δώσανε ένα τέλος η παρουσία μου πριν από κάποια χρόνια, εκεί ψιλοστεναχωρήθηκα, γιατί πίστευα εγώ ότι ο Παναθηναϊκός θα ήταν το σπίτι μου για μια ζωή. Αλλά έκανα λάθος και το συνέστημα δεν κυριαρχούσε σε όλους, μόνο με μένα. Εγώ, ξέρεις, εγώ ήρθα να παίξω στο Παναθηναϊκό το 1979, παρόλο ότι είχα και άλλες προτάσεις από διάφορες ευρωπαϊκές ομάδες, αλλά η μοίρα ήταν αυτό που μου έφερε στην Ελλάδα και στο Παναθηναϊκό. Και φανταστείτε ότι είμαστε 42 χρόνια σε αυτή τη χώρα που μας αγκάλισε από την πρώτη στιγμή. Τότε εγώ πέρασα περισσότερο χρόνο στο Παναθηναϊκό με χαμόγελο και χαρούμενο, παρά με τις λύπες. Δεν υπήρχε λύπες. Εμένα, το μόνο που λυπήθηκα την ημέρα που υπογράφτηκε την απώλησή μου από το Παναθηναϊκό, και δεν θυμάμαι και πόσα χρόνια, το 16, το 15, δεν θυμάμαι πότε ήταν. Ναι, ναι. Τώρα εδώ έχει στείλει ένας φίλος ένα μήνυμα. Ποιος Χουάν, Μπουμπλής λέγεται, και κάνει πλάκα έτσι. Η ιστορία αυτή όχι, τώρα. Να σας πω κάτι. Εγώ δεν κρύβομαι με αυτό, γιατί αυτό είναι ένα θέμα που έγινε πολύ μεγάλο ιστορία τότε στο παρελθόν. Και ίσως λόγω ότι αυτή την ιστορία εμείς παραμένουμε εδώ στην Ελλάδα. Μην ξεχνάμε ότι το 86, μετά από 4 χρόνια, μου δώσαν την ελληνική υπηκότητα. Εγώ ήμουν από τους λίγους που πήρε την υπηκότητα από το ΣΕΤΗ, που υπηρέτησα το ελληνικό στρατό. Και πιστεύω εγώ ότι πέρα από την αντιπαλότητα που είπε να υπάρχει ανάμεσα στην ομάδα κτλ., πιστεύω ότι είμαι ένας καλός πολίτης για την Ελλάδα. Αγαπάω πάρα πολύ τη χώρα αυτή. Και γι' αυτό το λόγο, όσο και με πειράζουν το θέμα αυτό, είναι το παρελθόν, και λόγω το θέμα που πλήρω, νομίζω ότι είμαστε εδώ ακόμα στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό που είπες τώρα και για το χαρακτήρα σου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, Χουάν, είναι ότι και οι οπαδοί και φίλοι άλλων ομάδων σε αποδέχονται, σε παραδέχονται και αγωνιστικά και ποιοτικά ως ποδοσφαιριστή και φεύγει και σαν χαρακτήρα. Και θυμάμαι εγώ τότε την εποχή που ήταν να έρθεις ως Μπουμπλής, που είχε παιχτεί ένα σενάριο. Εγώ είμαι ΑΕΚ, έτσι να μην το. Εδώ έχω πέσει μια φωλιά Παναθηναϊκών σήμερα, αλλά λέω ότι είμαι ΑΕΚ. Υπήρχε κάποιο σενάριο και με την ΑΕΚ, και θυμάμαι εφημερίδε στην Αθλητική Χώρα να γράφει ο Μπουμπλής έρχεται στην ΑΕΚ, πάει να κλέψει από τον Παναθηναϊκό. Για πες μας, είχε παιχτεί τότε κάτι. Και να σου πω μια μικρή ιστορία που ίσως γράφτηκε σε κάποια στιγμή. Όταν εγώ, ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με την Boca Juniors και έκανε ο πρόεδρος της Boca Juniors μια πολύ μεγάλη συμφωνία και προσωπικά και με την οικογένεια. Εγώ ήρθα στην Ελλάδα να υπογράφω το συμβόλαιό μου. Και εγώ κοιμήθηκα εκείνο το βράδυ σε ένα ξενοδοχείο, λεγόταν, νομίζω δεν υπάρχει πια, ο Μπέρκ στη Βαρυμπόδη, ένα μικρό ξενοδοχείο, εκεί κοιμήθηκα εκείνο το βράδυ. Και εγώ θυμάμαι ότι ο Παναθηναϊκός έβαλε ένα αστυνομικό να με προσέχει όλο το βράδυ, γιατί λέγανε που είχε να με κλέψει η ΑΕΚ, δεν ξέρω εγώ. Πάντοτε δεν γινόταν αυτό, γιατί ο Παναθηναϊκός ήταν αυτό που κατάφερε. Η οικογένεια Βαρδινογιάννη κατάφερε να με αρπάξει εντός εισαγωγικών από την Boca Juniors, όταν υπήρχε προτάσει από τη Φιωρεντίνα, από την Πόρτη Λισαβόνα, τη Washington, του Νέσκη και το Κρόιφ κτλ. Και λέγανε πολλοί, και δεν το πιστεύω κι εγώ, αλλά λέγανε ότι αν έμεινα ένα ακόμα χρόνο στην Boca Juniors, μπορούσε να έρθουν σε πολύ μεγαλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, αλλά δεν μετάγιωσε καθόλου. Ήταν η μοίρα μου ήταν η Ελλάδα, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενο που βρίσκομαι σε αυτή τη χώρα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πως αγαπάω την Ελλάδα εγώ, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Πολύ πολύ μας κάνει χαρούμενος έτσι όπως το λες και πως τα ακούμε. Αλλά είδες τώρα πως παίζονται λεπτομέρειες. Τότε ένας παίκτης ο οποίος είχε μεγάλο ταλέντο στην Boca Juniors και θα μπορούσε να είχε προωθηθεί και αλλού. Τι ήταν εκείνο τη στιγμή η απόφαση να πας στο άγνωστο, γιατί πιστεύω ότι δεν είχες ουσιαστικά φανταστεί κάποια στιγμή ότι θα έρθεις να ζήσεις και να παίξεις μπάλα στην Ελλάδα. Ξαφνικά ακούς το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού και παίρνεις μια απόφαση. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός εγώ άκουγα, και όταν ήμουν ακόμα έπεσα στην News of Voice, λόγω Γραμμάχο, λόγω Χουάν Ραμόν Βερόν,
Και μετά έτσι ξαφνικά την πρώτη επαφή του Παναθηναϊκού δεν ήταν το 1995, ήταν το 1995 που είσαι για 6 μήνες και τελικά δεν έγινε η μεταγραφή μου. Γύρισα και όταν γύρισα εγώ την ημέρα που φεύγω εγώ από την Ελλάδα απογοητευμένος, που ο Παναθηναϊκός εκείνη την εποχή ραφτέγνου ήταν ο Παναθηναϊκός, δεν κλείσω ούτε εισιτήριο να γυρίσω πίσω. Ολοκλήρωση Νιούρι Ολβόη να γυρίσω στην ομάδα που έπαιζα μέχρι εκείνη την ώρα. Και είπα εγώ στον Γιάννη τον Ζερβαδινό εκείνο το βράδυ που έφευγα την Ελλάδα, του λέω δεν ξαναγυρνάω ούτε δεν μένω. Και μου λέει Γιάννη θα ξαναγυρίσει. Και όμως μετά από 4 χρόνια ο Γιάννη με περίμενε να θυμίσω στην πόρτα του αεροπλάνου, μου λέει είδες που θα γυρνούσε. Και γύρισα μετά από 4 χρόνια πια σαν μια πολύ μεγάλη μεταγραφή. Εντάξει, εγώ πρώτα απ' όλα για να ξέρετε ότι εμείς σαν Αργεντινοί έχουμε ένα πολύ μεγάλο σεβασμό στην Ελλάδα, γιατί και στο γυμνάσιο και το Λύκειο έχουμε υποχρεωτικό μάθημα και μυθολογία και ιστορία ελληνική. Τότε εμείς έχουμε στην Ελλάδα πάρα πολύ ψηλά και εγώ είμαι πολύ τυχερός που δεν ξέρω, εγώ διάλεξα με διάλεξη η Ελλάδα, αλλά βρίσκομαι εδώ και 42 χρόνια. Μεγαλώσαμε εμείς με τη Λίνα εδώ, μεγαλώσαν τα παιδιά μας και τελικά νομίζω ότι ήταν το περπορμένο, η μοίρα, δεν ξέρω πώς ήταν εδώ. Όμορφα. Και δεν μετανιώνω καθόλου που δεν πήγα στην Μπαρσελόνα ή Ρεάλ ή Μάντσεστερ, ξέρω εγώ που μπορούσα ή λένε, γιατί ειλικρινά εγώ δεν ήξερα πόσο ήμουνα τόσο καλός, λέγανε ότι ήμουνα καλός, αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι έπαιξα έτσι κι αλλιώς σε πολύ ψηλό επίπεδο 10 χρόνια στο Παναθηναϊκό και στην Ευρώπη, γιατί ο Παναθηναϊκός τόσα χρόνια και τα λοιπά, έπαιξα και εγώ απέναντι σε πολύ μεγάλους χώρους, γιατί και σε μεγάλες ομάδες. Τότε νομίζω ότι το επίπεδο του Παναθηναϊκού που εγώ είδα να μεγαλώσει από την ώρα που έφτασα το 1979 μέχρι που σταμάτησα σαν ποδοσφαιριστή, πως μεγάλος ο Παναθηναϊκός, φεύγοντας τη λεωφόρο, στη Παιανία, τα γήπεδα, ξενοδοχεία και τα λοιπά και τις μεγάλες πορείες στην Ευρώπη. Αυτό νομίζω ότι μου κάνει πάρα πολύ χαρούμενο, ότι πιστεύω ότι είμαι σε κάποιες σελίδες μέσα στην ιστορία, την χρυσή ιστορία του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω και τον Νίκο Τσιάπο, τον οποίο τον έχουμε αδικήσει, αλλά ο Χουάν τώρα είναι μεγάλη ιστορία και ζητάω συγγνώμη γι' αυτό. Νίκο, εσύ ηλικιακά τώρα δεν ξέρω πού βρίσκεσαι, αλλά τον έχεις προλάβει στα γήπεδα τον Χουάν? Ναι, βεβαίως, είμαι 58 ετών. Α, τον προλάβεις, σαφώς τον έχω προλάβει. Και έχω πολύ καλές αναμνήσεις ποδοσφαιρικές από τον Χουάν, όπως όλος ο κόσμος στην ηλικία μου, ο ποδοσφαιρικός κόσμος. Είναι ένα κεφάλαιο μεγάλο ο Χουάν στην ιστορία του ποδοσφαίρου, ο οποίος συνεχίζει απτόητος με τα καθήκοντα του προπονητή πλέον. Ωραία. Με κάνει να νιώθω πολύ μεγάλη τιμή, ας πούμε, να τον έχουμε κοντά μας, πραγματικά, και το λέω με όλη μου την ειλικρίνεια που διαθέτω. Θεωρώ ότι οι στόχοι που έχουμε βάλει θα τους πετύχουμε και θα ήθελα να πω στον κόσμο του Θεσπρωτού να μην ανησυχεί καθόλου για οτιδήποτε, θα είμαστε κοντά στο Θεσπρωτό, μάχημοι μέχρι τελευταία στιγμή. Λοιπόν, Νίκο, θέλω να μου περιγράψει λίγο μια καθημερινή έτσι, επαφή, επικοινωνία με τον Χουάν. Δηλαδή, πόσο εύκολο είναι, ξέρεις, ένας προπονητής έχει και απαιτήσεις, έτσι, θα σου πει εγώ θέλω αυτό και αυτό και αυτό. Πόσο εύκολο είναι να υλοποιηθεί αυτό από την πλευρά σας και πόσο καλή είναι σε επίπεδο επικοινωνίας και συνεννόησης η σχέση σας, η σχέση της διοίκησης με τον προπονητή και πώς βλέπεις και εσύ τη σχέση του προπονητή με τους παίκτες πλέον και το φίλαθλο κόσμο φυσικά. Ξέρετε τι δύναμη μου δίνει εμένα ο Χουάν, βλέποντας έναν άνθρωπο στην προπόνηση ο οποίος δεν θα διστάσει να πάρει τους πασάλους να πάει μόνος του να τους τοποθετήσει. Δεν θα διστάσει να πάει να μαζέψει μια μπάλα που θα βγει έξω. Αυτό το πράγμα βλέποντας τον Χουάν μου δίνει τέτοια δύναμη να πάρω το τρακτέρ να πάω να κουρέψω τα γήπεδα. Να πάω να τα ποτίσω όταν ο φροντιστής μας έχει κάποιο πρόβλημα. Να κάνω πράγματα τα οποία στην καθημερινότητά μου θα τα έκανα ποτέ στη ζωή μου, έτσι. Μου λέει η γυναίκα μου, χαριτολογώντας, έχεις αφήσει τον κήπο μας παρετημένο και τρέχεις, ας πούμε, και φροντίζεις τα γήπεδα. Φώναξε το Χουάν να το φτιάξει και στο περιποιηθεί. Θέλω να σου πω ότι η συνεργασία με τον Χουάν βρίσκεται σε ένα πολύ απλοϊκό επίπεδο.
δεν υπήρξε ποτέ κάποια διαφωνία σε κάτι. Δεν υπήρξε κάτι που να μας δώσει να καταλάβουμε ότι αυτός ο άνθρωπος χειρίζεται, ας πούμε, την θέση του ως μια βεντέτα, ως ένας άνθρωπος που οι απαιτήσεις του είναι υπερβολικές για τον τρόπο προπόνησης, για τα πάντα. Βρίσκει πάντα λύσεις έχοντας στο μυαλό του ότι πώς ξεκίνησε από παιδί από το χωριό που κατάγεται, ας πούμε, από τις Αργεντινής, με ποια μέσα διέθετε εκείνη την εποχή, ακόμη και σήμερα χρησιμοποιεί μέσα τα οποία δεν μπορούμε εμείς να τα παρέχουμε. Και σου λέει, τι κάναμε εκείνη την εποχή, κρυόλυση, ας πούμε, λέμε. Πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό το πράγμα? Ωραία, βρείτε μου μία δεξαμενή, να βάλουμε πάγο μέσα και να μπουν τα παιδιά, να τα φέρουμε στη θερμοκρασία αυτή που πρέπει να κάνουν, να έρθει για να κάνουν την αποθεραπεία τους. Δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος που σου βρίσκει λύσεις χωρίς απαιτήσεις. Χωρίς απαιτήσεις. Δηλαδή, στην αρχή θεωρούσα ότι πω ρε παιδί μου, πώς θα συνεργαστώ με αυτόν τον άνθρωπο που έχει περάσει από αυτές τις ομάδες που του προσφέρανε τα πάντα. Εμείς τι μπορούμε να του προσφέρουμε εδώ? Πώς θα τον αντιμετωπίσω όταν θα μου ζητήσει κάτι που δεν μπορώ να το παρέχω? Παρόλα αυτά όμως είναι τόσο συγκαταβατικός και ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά, τι να πω, τα καλύτερα. Λοιπόν, τώρα, θέλω... ο κόσμος, ναι, τον έχει αγκαλιάσει, πραγματικά τον έχει αγκαλιάσει, είτε λέγεται Ολυμπιακός, είτε είναι Παναθηναϊκός, είτε είναι ΑΕΚ, είναι εγώ είμαι Άρης. Και πώς να το πω, βλέποντας τον Χουάν, ας πούμε, δεν συγκρίνω Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Ολυμπιακός. Είναι ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Είναι σημαντικό αυτό, ότι ο καλύτερος του φίλος εδώ στην περιοχή είναι Ολυμπιακός, τι να πω, δηλαδή τόσο φανατικός και είναι ο καλύτερος του φίλος, ας πούμε. Θα σε κατηγορήσω για προδοσία, Χουάν, Ο καλός μου φίλος έχει ένα μαγαζί με αθλητικά είδη και ήταν, αν δεν κάνω λάθος, πρόεδρο του Συνδέσμου Θεσποτεία του Ολυμπιακού. Είναι ο Φίλιππος ο Μικρούλης και εγώ πηγαίνω και πίνω καφέ στο μαγαζί του, μιλάμε και συζητάμε για ποδόσφαιρο και δεν συζητάμε καθόλου για ομάδες και τα λοιπά και έχω κάνει καλές παρέες εδώ. Εμείς μένουμε σε ένα παράδεισο. Εγώ πιστεύω ότι μένουμε σε ένα παράδεισο. Ένα μέρος φανταστικό, ένα μέρος ήσυχο και ελπίζω ότι θα παραμείνουμε για πολλά χρόνια εδώ, γιατί έχουμε βρει το μέρος που μας κάνει ευτυχισμένοι, γιατί δεν κυνηγάμε πια το κομμάτι του υλικού. Αυτό είναι παρελθόν για μας. Mm-hmm. Κυνηγάμε ένα τρόπο ζωή πάρα πολύ καλός και βρισκόμαστε, να πούμε, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Από εκεί πέρα, εγώ συνδυάζω τώρα, δεν είμαι και προπονητής. Προσπαθώ να εκπαιδεύω τα παιδιά, όχι μόνο το ποδόσφαιρο, αλλά το εκπαιδεύω από την πλευρά που αυτό που προσπάθησα να κάνω εγώ σαν αθλητής και σαν άνθρωπο απλώς, η συμπεριφορά, ο σεβασμός και πολλά πράγματα. Και συζητάμε πολλές φορές με τους ποδοσφαιριστές μου που έχω εδώ, που έχουμε από διάφορες ηλικίες, αλλά τελικά είμαστε μια πολύ ωραία παρέα που με κάνει εμένα ότι εγώ νιώθω πολλές φορές ότι είμαι 25 χρονών, παρότι είναι 67 τώρα. Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεσαι, έκλεισε ένα σπίτι του Παναθηναϊκού και άνοιξε ένα άλλο σπίτι στη Δεσπρωτεία για τον Χουάν. Ναι. Βλέπω και την αγάπη και από τις δύο πλευρές. Θέλω να κλείσω μια ερώτηση στο Χουάν. Εντάξει, δύσκολη ερώτηση, Χουάν, για το σημερινό Παναθηναϊκό και για το μέλλον, πώς το βλέπεις για την ομάδα? Είπα πριν από λίγο, είπα ότι χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη υπομονή. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει μια λογική ποδοσφαιρική σκέψη από εδώ και μπρος. Δεν ξέρω κατά πόσο ο κ. Γιάννης Αναφούζου, που πιστεύω ότι είναι ένα θύμα σε όλη την κατάσταση αυτή, ίσως δεν βοηθήθηκε τόσο πολύ από το περιβάλλον του για να μπορεί να το βοηθήσω να το βάλουν σε ένα δρόμο ποδοσφαιρικό που μπορεί να το οδηγήσει, να κάνει, να αφήσει ένα έργο. Γιατί στα 9 χρόνια ή 10 χρόνια που είναι στην ομάδα, πέρασε από πολύ μεγάλες περιπέτειες. Είχα συνεργαστεί μαζί του. Είχα προτείνει κάποια πράγματα, αλλά τελικά δεν μπορούσε να περάσω αυτό που ήθελα. Τέλος πάντων, νομίζω ότι από εδώ και μπρος η μία ομάδα, και αυτό είναι ένα λάθος που δεν πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός αυτή την ώρα, ότι μία ομάδα μόνο με μεταγραφές δεν φτιάχνεται.
θέλει μια οργάνωση, θέλει ένα όραμα, θέλει πώς να αποκτήσει πάλι, να πάρει πίσω το DNA του Παναθηναϊκού και να είναι ειλικρινή με τον κόσμο του Παναθηναϊκού, που δεν είναι μόνο οι οργανωμένοι. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού δεν είναι οργανωμένοι. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού είναι οι εκατομμύρια φύλαδοι, αγνοί φύλαδοι, υπάρχει όχι μόνο στην Ελλάδα και όλο το σύγκριο. Και γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να είναι ειλικρινής. Παιδιά, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε αυτό, θα πάμε με ένα project, με ένα όραμα να φτάσουμε σε 2, 3, 4 χρόνια κοντά στην κορυφή πάλι. Εάν λέμε ότι εμείς θα κάνουμε μεταγραφές πολλές να φτάσουμε στην κορυφή, νομίζω ότι ξεγελάει εντελώς ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Μάλιστα. Το λέω αυτό για ποιο λόγο. Γιατί είναι δύσκολο να φτάσει στον Ολυμπιακό αυτή την ώρα. Ο Ολυμπιακός ξεφύγει για τα λογικά δεδομένα. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού αυτή την ώρα, που θέλει σιγά σιγά να χτίζουν με ποδοσφαιρική σκέψη, να μικραίνουν την απόσταση και σε κάποια στιγμή να κάνει πρωταθλητισμό. Αλλά αυτό δεν γίνεται μια μέρα την άλλη. Θα περάσουν, πιστεύω, εγώ έλεγα το 37 χρόνια. Εγώ πιστεύω βάζω εκεί μέσα περίπου τα χρόνια για να μπορεί να φτάσει ο Παναθηναϊκός στο σημείο να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, να κάνει πρωταθλητισμό, που είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι. Αυτοί που πρέπει να καθοδηγούν να φτάσουν εκεί πρέπει να είναι γνώστοι σε αυτό το δύσκολο εγχείρημα που λέγεται πρωταθλητισμό. Και ο πρωταθλητισμός δεν γίνεται με μια μέρα με την άλλη. Θέλει να χτίζουν σιγά σιγά, αλλά να είναι ειλικρινής ο Παναθηναϊκός απέναντι στον κόσμο. Θα πάμε να κάνουμε αυτό. Μάλιστα. Αυτό θα βάλουμε 3-4 χρόνια, 5-6, εγώ λέω 7 χρόνια. Μάλιστα. Μέχρι εκεί. Λοιπόν, Χουάν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τον Νίκο Τσιάπο. Καλή επιτυχία στο Θεσπρωτό. Πάντα να είναι όλα καλά. Και στο τέλος έχουμε και ένα τραγουδάκι. Ελπίζω να προλάβουμε να το παίξουμε. Βιάζομαι να σας κλείσω, γιατί πρέπει να παίξουμε. Έχουμε και μια ενότητα στην εκπομπή με τον Νικόλα Κολλητά, που μας μεταφέρει όλα τα νέα των ελληνικών ομάδων του εξωτερικού. Τις ελληνικές ομάδες που υπάρχουν στη Γερμανία, στην Αυστραλία, στην Αμερική. Οπότε, επειδή είναι το στίγμα της εκπομπής, θέλω να μην το χάσουμε. Και αυτό ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ήταν μια πολύ ωραία εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ.